Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης είχαμε πάντοτε και έχουμε βεβαίως, αλλά τώρα λιγότερο λόγω αντικειμένου, μια πολύ καλή συνεργασία και ήταν πάρα πολύ γόνιμη όλες οι διαδικασίες και οι διεργασίες που είχαμε όταν είχα την ευκαιρία, την τύχη να είμαι Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τώρα, εγώ θα πιάσω λίγο το νήμα σε αυτό που είπε η Τασία για το κράτος. Διότι αν δεν συζητήσουμε για το κράτος, δεν θα καταλάβουμε ούτε την πολιτική μας αυτά τα χρόνια, ούτε τις ελλείψεις της πολιτικής μας, διότι εδώ πρέπει να είμαστε σαφείς ότι πολλά πράγματα καταφέραμε, αλλά έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα να κάνουμε. Και βεβαίως πρέπει να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας ότι η δουλειά μας δεν είναι να είμαστε αυτοαναφορικοί. Η δουλειά μας είναι να έχουμε ένα διαρκές μέτωπο με την καθημερινότητα, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, έχει αντιστάσεις. Η ταξική πάλι δεν τελειώνει, συνεχίζεται μέσα στην καθημερινότητα της διοίκησης, των διαπροσωπικών σχέσεων, των μηχανισμών, των θεσμών. Και είναι ένας ρόλος που και το κόμμα πρέπει να τον έχει υπόψη του, αλλά βεβαίως και οι διανοούμενοι του και οι υπουργοί του και τα στελέχη του και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν θα πιάσω λίγο το νήμα από την αρχή. Ποιο είναι το νήμα από την αρχή? Από την εποχή που εμφανίστηκε το ρεύμα του νεοφιλελευθερισμού και τα ιδεολογήματα περί μεγάλου και ακριβού κράτους, κοινωνικού βεβαίως κράτους, γιατί όταν μιλάγανε για το ακριβό κράτος, μιλάγανε για τις κοινωνικές υπηρεσίες, για το κοινωνικό κράτος, για το κράτος πρόνοιας, έχει περάσει πολύς καιρός. Ήτανε τότε το τέλος της δεκαετίας του 70, όταν οι κοινωνικές και πολιτικές ελίτ άρχισαν να διαμορφώνουν τη γραμμή ότι το κοινωνικό μεταπολεμικό κράτος του κοινωνικού συμβολέου, αυτή η ταξική ισορροπία μεταξύ κεφάλαιου και εργασίας που δημιουργήθηκε μετά τον πόλεμο, είχε έρθει η ώρα να ανατραπεί. Το κεφάλαιο άρχισε να περνά σε λογικές απόλυτης εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης, πολιτικές απόλυτης υπεραξίας όπως τα λέγαμε, και το κοινωνικό κράτος και η διοίκηση, η δημόσια διοίκηση που το στήριζε, γιατί είχε δημιουργηθεί κατά τα χρόνια αυτού του μεγάλου συμβιβασμού, αυτή της μεγάλης επέκτασης μετά το 45, έπρεπε να μειωθεί και οι πολιτικές της αναδιανομής και οι πολιτικές της σχετικής υπεραξίας, της εκμετάλλευσης σχετικής υπεραξίας. Το μικρότερο κράτος που είναι οικονομικότερο, γιατί επενδύει πολύ λιγότερα σε πολιτικές κοινωνικής συνοχής και καταπολέμηση της φτώχειας, πολύ λιγότερο στα δημόσια αγαθά και την κοινωνική ασφάλιση και βεβαίως έχει όλες αυτές τις βαριές υποχρεώσεις, μπορεί μέσω της μείωσης της φορολογίας των επιχειρήσεων και του κεφαλαίου να μεταφέρει πόρους, χώρους, εργαλεία, εξουσία στον ιδιωτικό τομέα και το κεφάλαιο. Αυτή ήταν η σύλληψη των πολιτικών και οικονομικών ελίτ της αστικής τάξης στα τέλη της δεκαετίας του 70. Από εκείνα τα χρόνια κύλησε πολύ νερό στα βλάκη. Ο νεοφιλελευθερισμός αναπτύχθηκε πέρα μιας ιδέας ή μιας γνώμης ή μιας ομάδας πίεσης που αφορούσε τότε το κράτος και τα δημόσια οικονομικά. Οι κεντρικοί πυρήνες του νεοφιλελεύθερου υποδείγματος απέκτησαν θεσμική οντότητα. Ο νεοφιλελευθερισμός εισχώρησε στην ίδια τη διοικητική δομή του κρατικού συστήματος. Κλειδώθηκαν πολιτικές άσκησης οικονομικής πολιτικής από τις εκλεγμένες κυβερνήσεις, αυτονομήθηκαν εργαλεία, όπως ήταν ο τραπεζικός τομέας, ιδιωτικοποιήθηκαν τομείς. Η κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού δεν ήταν μόνο πολιτική, ήταν κυρίως μετατόπιση πάντοτε, δηλαδή των συσχετισμών δύναμης μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας στην πλευρά του κεφαλαίου. Η σημαντικότερη πολιτική επέμβαση του νεοφιλελευθερισμού στο υπαρκτό κράτος, στο καπιταλιστικό κράτος, ήταν ο κατακερματισμός της διοικητικής ύλης. Εδώ θέλω να λίγο να το προσέξουμε αυτό, διότι ήταν αυτό με το οποίο έπρεπε να αναμετρηθούμε όταν αναλάβαμε την κυβέρνηση. Ο νεοφιλελευθερισμός στο σύγχρονο καπιταλιστικό κράτος τι κάνει? Κατακερματίζει τη διοικητική ύλη και τις θεσμικές αρμοδιότητες. Και βέβαια τις διαχωρίζει ή προσπαθεί να τις διαχωρίσει, δεν είναι απόλυτα αυτά τα πράγματα, από τον πολιτικό έλεγχο και τον νομοθετικό έλεγχο. Ο σχεδιασμός της κρατικής πολιτικής, μιας κρατικής πολιτικής οποιασδήποτε,
αποκόπτεται από την εφαρμογή της, η εφαρμογή αποκόπτεται από τον έλεγχο. Και τα τρία πεδία ξεχωριστά το καθένα αρχίζουν να αυτονομούνται από τον πολιτικό έλεγχο και τον νομοθετικό έλεγχο. Και το κυριότερο, δημιουργούν δομές και κλειδωμένες κατά κάποιον τρόπο αρμοδιότητες που σταδιακά περνούσαν έξω από τη σφαίρα της δημόσιας διοίκησης και του πολιτικού ελέγχου. Νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές οικονομικής και όχι μόνο ρύθμισης, γενικές γραμματείες, ακόμα και υβρίδια δομών όπως οι μη αυτόνομες υπηρεσίες, αποτελούν το θεσμικό οπλοστάσιο αυτής της στρατηγικής, των παρατεταμένων ιδιωτικοποιήσεων και ευάνθησης του κατακαιρματισμού της διοικητικής ύλης. Αυτή είναι μια κεντρική πολιτική στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού μέσα στη δημόσια διοίκηση και το κράτος. Ήταν το εργαλείο δηλαδή μέσω του οποίου μπόρεσε να ασκήσει πιέσεις και να μετατοπίσει πόρους και χώρους εξουσίας από τη δημόσια σφαίρα στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Η νεοφιλελεύθερη αυτή στρατηγική μέσα στο δημόσιο, μέσα στη διοικητική μηχανή, συνοδεύτηκε από μια ευρεία απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Με πρώτο θύμα το προλεταριάτο του δημόσιου τομέα, τους ανθρώπους δηλαδή της καθαριότητας, της φύλαξης, τους κατώτερους διοικητικούς υπαλλήλους, αλλά και ευρύτερα τμήματα της εργασίας στο κοινωνικό κράτος, είτε στον πυρήνα του, είτε στις παρυφές του, στην υγεία, στην ασφάλιση, στη δημόσια εκπαίδευση. Με αυτή τη λογική, η επίθεση που εξαπολύθηκε στα χρόνια των μνημονίων απέναντι στο δημόσιο τομέα και τους εργαζόμενους ήταν στην πραγματικότητα βεβαίως μια επίθεση του κεφαλαίου απέναντι στην εργασία. Κυρίως όμως ήταν, πέρα από αυτό το γενικό, ήταν μια επιτάχυνση διαδικασιών και αλλαγής δομών που είχε ξεκινήσει από πολύ παλιότερα και που κορυφώθηκε την περίοδο στην Ελλάδα 2010-2015. Σε άλλες χώρες είχαμε μεγαλύτερο πολιτικό χρόνο για να, και λιγότερο πειραματικές, αν θέλετε, διαδικασίες, ούτως ώστε αυτή η διαδικασία να εμπεδωθεί και να καταγραφεί κατά κάποιο τρόπο στις διοικητικές δομές έτσι όπως τις βλέπουμε σήμερα. Εάν έχουμε αυτά τα πράγματα στο μυαλό μας, πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα των δικών μας προσεγγίσεων. Τι θέλαμε εμείς να κάνουμε στο δημόσιο, τι έπρεπε να κάνει η δική μας κυβέρνηση, μια κυβέρνηση της αριστεράς. Έπρεπε να λυγίσει το ραβδί και πρέπει να το έχει πάντοτε στο μυαλό της αυτό. Αν το χάσει, χάνει τον προσανατολισμό της. Δεν θέλει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Πρέπει να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Πρέπει να λυγίσει το ραβδί από την άλλη μεριά. Δηλαδή να κινηθεί στον αντίποδα της νεοφιλελεύθερης λογικής, του κατακαιρματισμού της διοικητικής ύλης και της πολιτικής εποπτείας. Πρέπει να επαναφέρει δηλαδή αρμοδιότητες, δομές και διαδικασίες διαφάνειας ελέγχου μέσα στο δημόσιο τομέα και όχι σε ιονή ιδιωτικοποιημένα υβρίδια γύρω-γύρω από το δημόσιο τομέα και προφανώς βεβαίως και βασικός όρος να αποκαταστήσει όλες τις σημαντικές απορριθμίσεις των εργασιακών σχέσεων που συνέβησαν αυτή την άγρια περίοδο από το 2010 έως το 2015. Τώρα, τα καταφέραμε? Το προσπαθήσαμε? Αναμφισβήτητα το προσπαθήσαμε. Το καταφέραμε? Σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι απόλυτα. Και πρέπει να είμαστε σαφείς σε αυτό το πράγμα, διότι θα ξαναέχουμε και τις επόμενες ευκαιρίες μας. Τον Ιανουάριο του 2015, ζητούμενο για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν απλώς η εισαγωγή κάποιων γενικός και αορίστος μεταρρυθμίσεων στη δημόσια διοίκηση, αλλά η εκτενής παρέμβαση στο κεντρικό νευρώνα, στο κεντρικό νευρικό σύστημα της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης. Και η κεντρική λειτουργία ήταν αυτή που σας είπα, να επαναρρυθμίσουμε τη σχέση δημόσιου και ιδιωτικού, να επαναφέρουμε μέσα στο δημόσιο και στον πολιτικό, άρα έλεγχο, αρμοδιότητες, να αποκρούσουμε ιδιωτικοποιήσεις, εμφανής ή αφανής, ή ιονή, ή λιγότερο ιονή, γιατί έπρεπε να έχουμε υπόψη μας, βεβαίως, ότι κατά αναλογία με την οικονομική κρίση, όπου χάσαμε περίπου το 25% του ΑΕΠ την περίοδο από το 10 έως το 15, υπάρχει εκτίμηση ότι στη δημόσια διοίκηση χάθηκε το 28% του ποσοστού διοικητικής ικανότητας που είχε το ελληνικό κράτος. Δηλαδή,
πήγαμε βία σε μια πολιτική ιδιωτικοποίησεων και νεοφιλελευθερισμού. Αυτό που σε άλλες χώρες έγινε σε μια 20ετία πιθανώς και με δομές και με στελέχη και με αντίρροπες, αν θέλετε, τάσεις, στην Ελλάδα έγινε βία και απότομα. Η πρώτη περίοδος, και μιλάω για την πρώτη περίοδο, το πρώτο εξάμηνο, είναι η περίοδος όπου χρειάστηκε να δημιουργηθεί μια πρώτη γραμμή άμυνας που λειτουργήσε ως ανάσχεση της καταπτωτικής πορείας του δημοσίου και ως προγεφύρωμα, αν θέλετε, έτσι ώστε να μπορέσουμε σε ένα δεύτερο χρόνο να λειτουργήσουμε πιο μεταρρυθμιστικά, με την καλή έννοια πάντα. Έτσι. Τι είχε συμβεί στις εργασιακές σχέσεις, και έχει σημασία να θυμηθούμε ορισμένα πράγματα. Αλλεπάλληλα κύματα διαθεσιμότητας προβλέθηκαν ήδη από το 2011 από το δίδυμο τότε ΡΕΠΑ Βενιζέλου, που παρέλυσαν τις δημόσιες υπηρεσίες. Την περίοδο εκείνη επικρατούσε, είσαστε οι περισσότεροι δημόσιοι λειτουργοί υπάλληλοι, σας καλώ να φέρετε στη μνήμη σας αυτή την εποχή, επικρατούσε πλήρη σύγχυση και πανικός, αφού στην αρχή είχαμε τις διατάξεις για την προσυνταξιοδοτική εφεδρεία το 2011 και εν συνεχεία την εφαρμογή του συνδυασμού των μέτρων διαθεσιμότητας και κινητικότητας, πρώτα από τον επί Υπουργείας Μανιτάκη, διαδικασίες που λειτουργήσαν ένα εφιαλτικό κλίμα στο δημόσιο. Ταυτόχρονα, θυμηθείτε εδώ, το πειθαρχικό δίκαιο κατάργησε το τεκμήριο της αθωότητας από την αρχή του φυσικού δικαστή και αρκούσε η άσκηση ποινικής δίωξης για να τεθεί υπάλληλος σε αργία. Η κλιμάκωση αυτής της νοσηρής κατάστασης βεβαίως ολοκληρώθηκε με υπουργό το Μητσοτάκη, όπου πλέον τα πράγματα σκλήριναν και η όποια γραφικότητα υπήρχε μέχρι τότε σε αυτές τις εφαρμογές αντικαταστάθηκε από τον νεοφιλελεύθερο επαγγελματισμό των συμβούλων που εγκαταστάθηκαν εκείνη την εποχή στη Βασιλή Σοφίας. Πλέον στη διαθεσιμότητα τέθηκαν υπάλληλοι του ΕΣΥ, καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, δημοτικοί αστυνομικοί, καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες και ούτω καθεξής. Τι πράξαμε? Αυτό το νοσηρό περιβάλλον εργασίας που βασιζόταν στον τρόμο, την απαξίωση, τον αυταρχισμό και τη στρατηγική μείωση του δημοσίου, αντιμετώπισε επιτυχώς το πρώτο κύμα νομοθετικής πρωτοβουλίας με τον νόμο Κατρούγκαλου 4325. Δεν είναι τυχαίο ότι στην ονομασία του νόμου εκείνου υπάρχει ο όρος εκδημοκρατισμός της διοίκησης. Και ήταν η πρώτη φορά που μπορέσαμε να δημιουργήσουμε τις γέφυρες για να περάσουμε στο δεύτερο χρόνο σε μια, αν θέλετε, διαδικασία επιδιόρθωσης όλων αυτών των στρεβλώσεων που είχαν δημιουργηθεί. Να θυμηθούμε το εξής. Μισθολόγιο, βαθμολόγιο, αξιολόγηση. Τι είχε συμβεί? Είχαμε κομβικό σημείο τον νόμο 4024 του Νοεμβρίου του 2011. Με αυτόν δημιουργήθηκε ένα σύστημα βαθμολογίου με τα εξής χαρακτηριστικά. Το μισθολόγιο συνδέθηκε με το βαθμολόγιο. Οι υπάλληλοι τοποθετήθηκαν σε νέους βαθμούς με βάση τα έτη υπηρεσίας τους. Επειδή οι νέοι βαθμοί ήταν 6, όλοι βρέθηκαν σε χαμηλότερο βαθμό, αλλά όσοι είχαν διοριστεί έως το 1989 τοποθετήθηκαν στο δεύτερο και όσοι έως το 1996, πρώτη διαγωνισμή του ΑΣΕΠ, στον τρίτο, ενώ οι υπόλοιποι σωρεύτηκαν στους χαμηλότερους. Το κύριο χαρακτηριστικό του συστήματος αυτού ήταν τα εμπόδια εισόδου σε ανώτερο βαθμό. Προαγωγές από βαθμό σε βαθμό θα γίνονταν με ποσόστοση. Εδώ εντοπίζεται το πρόπλασμα του συστήματος αξιολόγησης ποσόστοσης που καθιερώνει λίγα χρόνια μετά, δηλαδή 2 χρόνια μετά ο Μητσοτάκης, όπου με την απόφαση που θα λάμβανε τότε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι αμφιλεγόμενες αυτές κρίσεις θα πραγματοποιούνταν όταν το επέτρεπε η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Δεν χρειάζεται να αναφερθεί κανείς πως οι ποσοστώσεις αυτές, εκτός από αντιεπιστημονικές και αντισυνταγματικές, ήταν και εντελώς ανεφάρμοστες σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια υπηρεσία πλην υπουργείων και μεγάλων νομικών προσώπων. Επίσης, καταργήθηκε και η όποια μισθολογική εξέλιξη. Πράγμα διανόητο. Στην ψυχολογία των υπαλλήλων της διοίκησης και ιδίως των νεότερων, το σύστημα αυτό λειτουργήσε ως ο θρίαμβος της αντίδρασης και ο ενταφιασμός της προοπτικής σταδιοδρομίας και οικονομικής εξέλιξης. Ένα αυταρχικό κράτος σαν αυτό της περίοδου 11 και 14 χρειαζόταν μια τέτοια αυταρχική δομημένα διοίκηση για να επιβιώσει. Η αυταρχική αυτή διοίκηση βρήκε ακόμα
ολοκληρώθηκε με το σύστημα αξιολόγησης, της περίφημης αξιολόγησης Μητσοτάκη. Ο νόμος 4250 του 2014 προσπάθησε να εγκαθιδρύσει το αχαρακτήριστο σύστημα από άποψη ποσοστώσεων, όπου υποχρεωτικά ποσοστό 25% θα έπρεπε να αξιολογηθούν ως άριστοι, 60% ως καλοί και 15% κατά από τη βάση. Και το σύστημα αυτό της αξιολόγησης βεβαίως ήταν άμεσα και λειτουργικά δεμένο με τα συστήματα της διαθεσιμότητας και των ιονί απολύσεων από το δημόσιο τομέα και την βίαιη, αν θέλετε, απορρίθμιση των όποιων εργασιακών σχέσεων και των δικαιωμάτων. Έπρεπε λοιπόν να ξαναπάρουμε το νήμα από την αρχή. Με τους νόμους 4354 του 2015, όπου ξανασυστήνουμε το ενιαίο μισθολόγιο, και βέβαια το 4369, δύο μήνες μετά, το 2016, αποσυνδέσαμε το μισθολόγιο από το βαθμολόγιο και ταυτόχρονα απελευθερώσαμε όλες εκείνες τις καταπιεσμένες υπαλληλικές δυνάμεις μέσα από ένα εξελικτικό σύστημα ιεραρχίας και ανάστροφης πυραμίδας. Καταργήσαμε τα εμπόδια εξέλιξης, τα αντικαταστήσαμε με κίνητρα ταχύτερης ανάβασης στην κορυφή του βαθμολογίου, συνδέοντάς τη με τα τυπικά προσόντα, αλλά και με την αξιολόγηση. Θα επανέλθω σε αυτό, τι ήταν η δική μας αξιολόγηση. Δημιουργήσαμε μια μεγάλη δεξαμενή στελεχών, τον βαθμό Α, στον οποίο φτάνει κανείς με ταχύτητα ανάλογη με τα τυπικά του προσόντα και την αξιολόγηση της απόδοσής του. Και βεβαίως προχωρήσαμε σε μια αναδιατύπωση όλης της λογικής του συστήματος αξιολόγησης, έχοντας πάντοτε σαν βασικές δομές, σαν βασικές, αν θέλετε, αξίες, ότι η αξιολόγηση δεν είναι τιμωρητική, ότι η αξιολόγηση λειτουργεί και μόνον υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και της καλυτέρευσης της υπηρεσίας, άρα έχουμε καλυτέρευση δομών και όχι βαθμολόγηση προσώπων, ότι έχουμε ένα σύστημα αυτορυθμισμένης αξιολόγησης μέσα στο δημόσιο που ξεκινάει από τους, όπου και οι υπάλληλοι βαθμολογούν και αξιολογούν τους προϊσταμένους τους, άρα δηλαδή στην ουσία διευρύνουμε πάρα πολύ το αντικείμενο αυτό, κατάργηση βεβαίως των ποσοστώσεων, απονευρώνουμε δηλαδή όλα εκείνα τα κατασταλτικά στοιχεία που είχε η αξιολόγηση, έτσι ώστε να μπορέσει πια να λειτουργήσει σε έναν πολύ πιο ισορροπημένο και πολύ πιο ειρηνικό ψυχολογικά δημόσιο τομέα. Αυτό ήταν μια κατάκτηση. Ο 4369 πράγματι στο κομμάτι της αξιολόγησης δημιουργεί μια άλλη εικόνα. Τα καταφέραμε? Απόλυτα όχι. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν προχωρήσαμε ακόμα, τουλάχιστον τώρα η Μαριλίζα σαν υπουργός κάνει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, έχουμε και την καινούργια, την τελευταία νομοθετική ρύθμιση, δεν προχωρήσαμε τότε όμως ή στα χρόνια που μεσολάβησαν στην αξιολόγηση των δομών. Δεν ολοκληρώσαμε αυτή τη διαδικασία. Η διαχείριση καθημερινή μας πήγε περισσότερο, ακόμα και απονευρωμένα, στην αξιολόγηση προσώπων. Να είμαστε σαφείς σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει αξιολόγηση προσώπων έξω από την αξιολόγηση των δομών. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί εκγενετής. Υπάρχουν καλοί ή κακοί μέσα σε ένα πλαίσιο. Σε ένα πλαίσιο κινήτρων, σε ένα πλαίσιο λειτουργίας, σε ένα πλαίσιο συλλογικότητας. Αυτή είναι μια βασική θέση που πρέπει να την έχουμε πάντοτε υπόψη μας. Γι' αυτό και όλος ο νόμος της αξιολόγησης του 4369 έδινε βάρος στην αξιολόγηση των δομών. Σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να προχωρήσουμε πολύ έντονα τα επόμενα χρόνια και βεβαίως και στο επόμενο διάστημα. Επίσης, λόγω της διαχειριστικής μας, διότι σας είπα ότι η καθημερινότητα και η πάλι μέσα σε μια καθημερινότητα που δημιουργεί αντίρροπες διαχειρίσεις συμφερόντων, είναι καθημερινή. Πρέπει να είμαστε πάντοτε σε εγρήγορση, όπως έλεγε ο πρόεδρος Μάου, στην... δεν ξέρω, πιάνω... ναι, ότι ο εχθρός βρίσκεται ακόμα και μέσα στις καλύτερες των προθέσεων. Δεν προχωρήσαμε λοιπόν στις βαθιές δημοκρατικές αλλαγές που προέβλεπε ο 4369. Εδώ υπάρχει μεγάλη ευθύνη της διοίκησης, υπάρχει μεγάλη ευθύνη και δική μας. Ολομέλειες διευθύνσεων, από τις οποίες παράγονται τα περιγράμματα εργασίας. Είναι υποχρέωση του νόμου. Δεν νομίζω να έχει προχωρήσει. Ακούω ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες με αφήνουν και άναυδο ορισμένες φορές, που έρχονται κάποιοι και το λένε. Ολομέλειες διευθύνσεων, μέσα από τις οποίες παράγεται όλο το έργο και θέλει και το περίγραμμα εργασίας και η στοχοθεσία και ούτω καθεξής. Επιτροπές ακροάσεων των πολιτών.
αδιαμεσολάβητη δηλαδή δυνατότητα των πολιτών και θεσμική υποχρέωση της διοίκησης να απαντά με όρους διαφάνειας, μια φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα, δεν ξέρω πότε, αλλά με όρους διαφάνειας σε όλα τα αιτήματα εκείνα τα οποία καταγράφονται από τους πολίτες. Δυνατότητα που η διοίκηση δεν έχει ασκήσει αυτή τη στιγμή, δεν έχει εφαρμόσει. Και θα φτάσω και σε άλλα ζητήματα τα οποία είχαν να κάνουν με αυτή όλη τη λογική. Σύστημα επιλογής προϊσταμένων. Τα ξέρετε, τα είπε και η Δέσποινα προηγουμένως. Προχωρήσαμε σε ένα αξιοκρατικό σύστημα επιλογής και μόνο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τις επιλογές με την εγγύηση του ΑΣΕΠ και σε ένα πεδίο αρκετά διαφανές των γενικών διευθυντών της διοίκησης, για πρώτη φορά με όρους διαφάνειας, αξιοκρατίας και εγγυήσεων, αν θέλετε δημοκρατικών εγγύησεων, είναι μια μεγάλη κατάκτηση της δημόσιας διοίκησης, η οποία νομίζω ότι θα προστατευτεί ακριβώς διότι αυτή τη στιγμή συναντά και έχει και τη μεγάλη συνένεση της διοίκησης. Βεβαίως, προχωράμε τώρα αυτή τη στιγμή το ΑΣΕΠ, από όσο ξέρω, στις επιλογές των διευθυντών. Πρέπει να φτάσει σε όλη την ιεραρχία και στις επιλογές των τμήματων. Οι διαδικασίες είναι βαριές, είναι αργές. Πρέπει όμως, ας πούμε, με πάθος να ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη, αν θέλετε, δυνατότητα που μας έδωσε ο 43-69, να υπάρξει ένας αυτοπροσδιορισμός της διοίκησης ως προς την επιλογή των στελεχών της. Η τρίτη μεγάλη μεταρρύθμιση, ή μάλλον για να μείνω στο 43-69, έχουμε το Μητρώο Επιτελικών Στελεχών. Εδώ καρκινοβατούμε. Εδώ δεν έχουμε προχωρήματα. Οι λόγοι είναι και αντικειμενικοί, είναι και λόγοι υποκειμενικοί. Θα το κρατήσουμε προσωρινά στην άκρη, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εάν ο δημόσιος τομέας δεν ολοκληρώσει σε όλη την ιεραρχία και σε όλη τη διαδικασία επιλογής των στελεχών, την εφαρμογή του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, κατά τη γνώμη μου θα έχει δημιουργήσει συνθήκες κάθε φορά να επιστρέφουμε σε τυπικές ή άτυπες μορφές ιδιωτικοποιήσεων. Να το έχουμε υπόψη μας. Αυτό επομένως είναι ένας αγώνας ο οποίος θα μπει τα επόμενα χρόνια, θα μας βάλει πρώτων ευθυνών μας. Κινητικότητα. Εδώ νομίζω ότι είχαμε την άλλη μεγάλη μεταρρύθμιση την οποία επιδιώξαμε και πετύχαμε. Τουλάχιστον σε ένα πρώτο νομοθετικό επίπεδο και στις πρώτες εφαρμογές. Τι ήταν, όπως ξέρετε πολύ καλά, όλο το σύστημα αποσπάσεων και όλο το σύστημα μεταθέσεων κτλ. Ήταν ένα πελατειακό σύστημα το οποίο το χρησιμοποιούσαν είτε διοικητικοί μηχανισμοί είτε πολιτικοί μηχανισμοί. Αυτή η διαφανοποίηση, αν θέλετε, αυτής της διαδικασίας, μετακίνησης και επιλογών καριέρας μέσα στο δημόσιο τομέα, είναι από τις βασικές, αν θέλετε, μεταρρυθμίσεις τις οποίες έκανε η κυβέρνησή μας. Προφανώς χρειάζεται να το εμβαθύνουμε αυτό. Θέλω όμως να πω το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εδώ, αν θέλετε, ας πούμε, υστερήσαμε χαρακτηριστικά. Και το συνδέω και με την κριτική που έκανα στην στρατηγική του νεοφιλελευθερισμού. Η διαδικασία της κινητικότητας προϋπέθεται και προϋποθέτει ακόμα τα οργανογράμματα, τους νέους οργανισμούς. Τα ψηφιακά οργανογράμματα, εν πάση περιπτώσει, τα ψηφιακά υπό την έννοια ότι πρέπει να είναι προσβάσιμα και διαφανή σε όλους. Η ουσία όμως είναι ότι έπρεπε να προχωρήσουμε σε νέους οργανισμούς. Αυτό ήταν απαραίτητο. Οι νέοι οργανισμοί θα έπρεπε να αποτυπώνουν τις νέες αρμοδιότητες. Οργανισμοί δεν είναι διαχείριση των μικροπελατειακών σχέσεων μέσα σε κάθε Υπουργείο, της ελίτ, των διευθυντών και των παραδιευθυντών. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ούτε δώσαμε τη δυνατότητα για αύξηση των οργανικών θέσεων μετά από την μείωση, την τεράστια μείωση που είχαμε στην περίοδο του 2010-2014, επειδή θέλαμε να αυξήσουμε γενικώς και ορίσως το δημόσιο. Εμείς το δημόσιο θέλουμε να το κάνουμε λειτουργικό, αποτελεσματικό, υπέρ των πολιτών, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Επομένως, οι δομές οι διοικητικές που αποκρισταλώνονται στα οργανογράμματα πρέπει να εφαρμόζουν αυτή την πολιτική. Πρέπει να επιστρέφουν αρμοδιότητες στο δημόσιο μέσα, στο πεδίο του διοικητικού δικαίου και της διαφάνειας. Πρέπει να ξαναγυρίζουν αρμοδιότητες και όχι να κυκλοφορούν αρμοδιότητες, δηλαδή δομημένες μορφές άσκησης δημόσιας πολιτικής σε διάφορους θεσμούς έξω από το δημόσιο τομέα. Εδώ λοιπόν
πρέπει να πούμε ότι τα οργανογράμματα δεν επιτελέσανε απόλυτα αυτή τη διαδικασία. Οι αντιδράσεις, τα γνωστικά ελλείμματα, οι πολιτικές που έχουν οι διοικήσεις και οι γραφειοκρατίες είναι πάνω στο τραπέζι, δυστυχώς. Και εδώ χρειάζεται πολύ ισχυρή πολιτική βούληση για να εξηγήσουμε, σε συνένεση προφανώς με όλους τους δημοσίους υπαλλήλους και όλους τους, και όλο το ανθρώπινο δυναμικό, και γι' αυτό παίζει ρόλο πολύ σοβαρό και η στελέχωση του δημοσίου, ότι ο στόχος μας για τα νέα οργανογράμματα και τους νέους οργανισμούς είναι στρατηγικός για την αντιμετώπιση των ιονί νεοφιλελεύθερων και υποιδιωτικοποίηση μηχανισμών. Αυτό είναι η υπαρκτή πολιτική ουσία. Ήταν μια μάχη την οποία δεν την έχουμε συλλάβει. Θεωρούμε τη διατύπωση οργανισμών και οργανογραμμάτων μια τεχνοκρατική τυπική δουλειά και μια υποχρέωση για να φύγει από πάνω μας η ευθύνη ότι θα έπρεπε να λειτουργούμε με έναν τρόπο έτσι ώστε να μπούμε στην κινητικότητα. Δεν είναι έτσι. Είναι μια πολύ σύνθετη δουλειά η οποία δεν συνεχίστηκε. Επίσης δεν συνεχίστηκε και δεν κάναμε, και αυτό πρέπει να το κάνουμε το επόμενο διάστημα, η μείζον προϋπόθεση για την εφαρμογή του συστήματος κινητικότητας και των νέων οργανισμών. Ποιο? Το νέο κλαδολόγιο. Δεν μπορεί η ελληνική δημόσια διοίκηση να έχει 1.500 κλάδους. Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί να μην είμαστε σε θέση να επιβάλλουμε μια μικρή, λογική, σαφή μεταρρύθμιση, ας πούμε, ενοποίησης των κλάδων. Διότι εδώ τι συμβαίνει σήμερα? Υπό την προϋπόθεση ότι κάθε οργανική θέση, κάθε οργανισμός πρέπει να έχει καλύψει το 50% των θέσεων για να γίνεται η διαδικασία των μετατάξεων, με τον κατακαιρματισμό των 1.500 κλάδων, δεν θα λειτουργήσει η κινητικότητα. Είναι πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, η μη εφαρμογή του κλαδολογίου, και εδώ ας πούμε, πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς απέναντι στις πολιτικές της γραφειοκρατίας, η οποία δεν θέλει να το αντιμετωπίσει, τη σκληρή κεντρική γραφειοκρατία του ελληνικού δημοσίου, θα καταστρέψει τον νόμο της κινητικότητας. Αυτή θα είναι το αποτέλεσμα, διότι όταν έχουμε ίδιους κλάδους, διοικητική, οικονομική, οικονομική διοικητική, τεχνική, οικονομική, τεχνική, τεχνικο-οικονομική, με διαφορετικούς κλάδους, βεβαίως είναι πολύ πιθανό σε πάρα πολλούς φορείς να μην είναι καλυμμένες το 50% των θέσεων, έτσι ώστε ο υπάλληλος να μπορέσει να ζητήσει επιλογή καριέρας και άρα να στελεχώσει οργανισμούς με βάση τη δημόσια πρόσκληση που έχουμε πει. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο σύστημα, αλλά όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, διαφάνεια, χτυπήματα των πελατειακών δομών, αλλά για να το εφαρμόσουμε αυτό πρέπει και το κλαδολόγιο να προχωρήσει και τα νέα οργανογράμματα να τα ξαναδούμε από την αρχή, και όπου δεν τα έχουμε δει και είναι μπροστά μας να το κάνουμε. Σε αυτή τη λογική ακριβώς, πρέπει να ξαναδούμε ολοκληρωτικά, αν θέλετε, στη λογική δηλαδή της πραγματικής επιστροφής αρμοδιοτήτων στη δομή της διοίκησης και του πολιτικού ελέγχου, πρέπει να ξαναδούμε βεβαίως όλες αυτές τις λειτουργίες των μη συνταγματοποιημένων ανεξάρτητων αρχών, των ρυθμιστικών αρχών οικονομικής ρύθμισης που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην διαδικασία, έχουμε φτάσει γύρω στις 30. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μεγάλα κομμάτια της διοικητικής ύλης αποσύρονται και μεταφέρονται σε αυτό το υβρίδιο, το οποίο λειτουργεί μεταξύ εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής εξουσίας, χωρίς να είναι τίποτα από αυτά τα τρία. Και όσο μεγαλώνει αυτός ο χώρος δραστηριοποίησης των ανεξάρτητων αρχών, τόσο πιο νεοφιλελεύθερο γίνεται το κράτος. Επομένως, ήταν στρατηγική σημασία η οριζόντια, αν θέλετε, διαχείριση του ζητήματος αυτού. Δεν μιλάω για τις συνταγματικές αρχές, βεβαίως, έτσι, οι οποίες εμπλέκονται στο Σύνταγμα. Μιλάω για όλες τις άλλες, οι οποίες μάλιστα φτιάχνονταν με απλή υπουργική απόφαση και άρα μεταφέρονταν, ας πούμε, αρμοδιότητες, εξουσίες τυπικές και ουσιαστικές έξω από τη σφαίρα της δημόσιας διοίκησης, για να μην συζητήσω για τους όρους στελέχωσης, για τα οικονομικά τους και ούτω καθεξής. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί με όλα αυτά τα υβρίδια και πώς έχουν πολλές φορές, ας πούμε, μεταχειριστεί μείζονες υποθέσεις που είχαν να κάνουν ακόμα και με υποθέσεις διαφθοράς. Έτσι. Εάν δεν επιστρέψει η πολιτική αρμοδιότητα μέσα στη διοίκηση, τα φαινόμενα διαφθοράς της δημόσιας διοίκησης θα μεγαλώνουν συνεχώς και δεν θα μπορούμε να τα ελέγξουμε. Είναι τόσο απλό αυτό το θέμα, διότι ο νεοφιλελευθερισμός με τη μεταφορά πόρων στο ιδιωτικό κεφάλαιο αναγκαστικά δημιουργούσε και όρους διαφθοράς.
Το τελευταίο που θέλω να πω είναι, και θα κλείσω, τα εργασιακά δικαιώματα. Υπάρχουν ακόμα μερικές ουρές. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια να αποκαταστήσουμε αδικίες, να αποκαταστήσουμε ουρές που είχαμε, δεν θα αναφερθώ, το ξέρουν πολλοί, πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα εδώ, βρίσκονται διότι αναγνωρίσανε στην κυβέρνηση μια άκαμπτη πολιτική βούληση να διορθώσει με όρους αξιοκρατίας και με όρους διαφάνειας ιστορικές αδικίες που έγιναν στη διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια, και μιλάω από πολλά χρόνια πριν, που ήταν αποτέλεσμα του πελατειακού κράτους. Πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, γιατί τα μεγάλα πράγματα και οι μεγάλες προκλήσεις βρίσκονται μπροστά μας, νομίζω ότι στα επόμενα χρόνια και στην επόμενη περίοδο πρέπει να κάνουμε τα εξής πράγματα, να μιλήσουμε στα πλαίσια των δημοσιονομικών βεβαίως περιθωρίων της δυνατότητας μιας σταδιακής αναβάθμισης των μισθών. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά, όχι κυνηγώντας χήμερες, ούτε υποσχόμενοι πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν. Αλλά είναι σαφές όμως ότι έχουμε τον χαμηλότερα αμοιβόμενο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Και δεν θα μπορέσουμε να τον κάνουμε πιο παραγωγικό αν δεν βάλουμε στον πυρήνα αυτή τη διαδικασία. Ταυτόχρονα μια πολιτική ανανέωσης της διοίκησης, της δημόσιας διοίκησης και των μελών της βέβαια. Έτσι, διότι πηγαίνει, αν η νέα δημόσια διοίκηση πρέπει να προσελκύσει νέο ανθρώπινο δυναμικό, νέες γνώσεις, νέες ηλικίες, θα πρέπει να έχει υπόψη της ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί συνολικά. Να γίνουμε πιο αποφασιστικοί στην αναβάθμιση των εργασιακών σχέσεων και κυρίως να έχουμε υπόψη μας ότι οι πιο αν θέλετε σκληρές ταξικές πολιτικές ενάντια στην εργατική τάξη και τους εργαζόμενους εφαρμόστηκαν δυστυχώς και μέσα στο δημόσιο, και σας θυμίζω τις υποθέσεις των συμβάσεων καθαριότητας και τον τρόπο με τον οποίο εργολαβικές εταιρείες ανέλαβαν μεγάλα κομμάτια όλου του outsourcing αυτής της υπηρεσιών, λειτουργιών αν θέλετε χαμηλής αλλά πολύ κρίσιμης οικονομικής διάστασης πεδίων. Πρέπει να το ξαναδούμε. Να ξαναδούμε τα οργανογράμματα και τα περιγράμματα εργασίας, ακριβώς γιατί είναι ο πυρήνας, αν θέλετε, της μείωσης του νεοφιλελευθερισμού και της αύξησης του πολιτικού ελέγχου. Να δούμε επίσης αποφασιστικά τις δυνατότητες στρατηγικά, και τώρα έχουμε τη δυνατότητα με βάση και τον ετήσιο προγραμματισμό που θεσμοθέτησε η Μαριλίζα, μια δομική μετατόπιση του προσωπικού του δημόσιου τομέα στις υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους και γενικότερα σε ό,τι ακουμπά, σε ό,τι υπηρεσίες ακουμπά τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά. Τι εννοώ με αυτό, αν δεν έγινε αντιληπτός? Εννοώ ότι δεν μπορεί οι δομές του κοινωνικού κράτους να είναι υποστελεχωμένες. Δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να δούμε πώς μεταφέρουμε από τους λιγότερο παραγωγικούς κοινωνικά πόρους του δημοσίου, ανθρώπινο δυναμικό, σε περισσότερο παραγωγικούς τομείς. Δηλαδή δεν μπορεί η παιδεία, ας πούμε, να μείνει χωρίς προσλήψεις μία εικοσαετία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβεί. Είναι αδιανόητο. Άρα εκεί χρειάζεται λοιπόν μια διαχείριση των κατανομών σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, δεν έχουμε κάνει λίγα, αλλά ο ορίζοντάς μας είναι ο ουρανός. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ο ορίζοντάς μας είναι ο κομμουνισμός. Επομένως, καλή δύναμη.